Σε αγαπάμε, φώναξαν οι συγγενείς του 29χρονου Ανογιανού που από νωρίς είχαν πλημμυρίσει στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, μόλις τον αντίκρισαν να βγαίνει από την πίσω πόρτα του κτηρίου, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ως τη θέα του παιδιού της, η μητέρα του κατευθύνθηκε προς το αστυνομικό τζιπ, ανοίγοντας την αγκαλιά της και δίνοντάς του την ευχή της και την ευχή του πατέρα του. Με δάκρυα στα μάτια και ξεσπώντας αρκετές φορές στη διάρκεια της απολογίας του, ακόμα και σε ελιγμούς, ο 29χρονος άνοιξε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορός του, την ψυχή του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στα Νόγια, μέχρι τη στιγμή που αντίκρισε νεκρό τον πατέρα του και βλέποντας μπροστά του το απόλυτο σκοτάδι, όπως φέρεται να είπε, εκτέλεσε εμψυχρό τον 30χρονο που νωρίτερα κατά τον ίδιο είχε αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του με μία σφαίρα στο στήθος. Είπε χαρακτηριστικά τη φράση: άδειασα όλος μέσα μου και είδα ένα σκοτάδι μπροστά μου. Αυτό έλεγε χαρακτηριστικά. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι σήκωσα το πιστόλι μου, το έστρεψα προς τον δολοφόνο του πατέρα μου και άφησα τον εαυτό μου και από εκεί πέρα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ο πατέρας μου ήταν ο άγγελός μου. Τον είχα εγώ σαν παιδί μου, φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ο 29χρονος στην ανακρίτρια πριν πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Είπε μια χαρακτηριστική λέξη. Ο πατέρας μου ήταν ο άγγελός μου. Τον είχα εγώ σαν παιδί μου. Αυτό είπε ο εντολέας μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιεί το θάνατο του πατέρα του, σε πόσο δύσκολη θέση βρέθηκε. Ο νεαρός άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 30χρονου συγχωριανού του μεταφέρθηκε από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας στο δικαστικό Μέγαρο αρκετές ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ μάλιστα οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο γραφείο της ανακρίτριας από το υπόγειο του κτηρίου και μέσω του κηλικίου. Πάντως από την πρώτη στιγμή μέλη της οικογένειάς του και άλλοι συγγενείς του βρέθηκαν εκεί χωρίς να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα, θέλοντας έτσι να του δώσουν κουράγιο με την παρουσία τους. Ο ίδιος μάλιστα τους έστειλε μέσω των συνηγόρων του το μήνυμα οδύνης που αισθάνεται. Θέλει να μεταφέρει σε όλους την οδύνη του. Είναι συγκλονισμένος από το γεγονός. Θέλω εγώ να μεταφέρω στους ανθρώπους αυτούς ότι πραγματικά ήταν η αποτύπωση ενός αρχαίου δράματος με την απολογία του. Πραγματικά. Από εκεί και πέρα αυτό το παιδί θα αντιμετωπίσει τον νόμο. Σήμερα πάντως ο συνήγορός του Διονύσης Βέρας με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος κάλεσε εκείνους, όπως είπε χαρακτηριστικά, που κατασκευάζουν πράγματα να τα αφήσουν στην άκρη, αφήνοντας παράλληλα και τις δύο οικογένειες στο δράμα που βιώνουν. Δεν μπορεί να λέμε στα λόγια ότι θέλουμε να βοηθήσουμε δύο οικογένειες και να τις στηρίξουμε και να βρουν τον δρόμο τους και να προστατευτούν αυτοί που έχουν μείνει από πίσω και συγχρόνως ας πούμε να δυναμητίζουμε το κλίμα και να επινοούμε και να κάνουμε και να φτιάχνουμε πράγματα και να υποδεικνύουμε και να νουθετούμε και να συμβουλεύουμε. Πράγματα τα οποία είναι έξω από το αποδεκτικό υλικό. Δηλαδή, με δύο λόγια, να παραστρατεί ασχεμένο και συνειδητά την όλη ποινική διαδικασία. Επιτέλους, πρέπει να συνέλθουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον των οικογενειών. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, το όπλο που παρέδωσε η άλλη πλευρά στις αστυνομικές αρχές δεν ήταν το πραγματικό όπλο. Το όπλο το οποίο προσκομίστηκε και παραδόθηκε στην υποδίωση ασφαλείας ως όπλο του θανόντος Ξυλούρη, το οποίο φέρεται ότι τάχα ήταν αυτό το οποίο είχε το χρόνο και το τόπο του συμβάντος, δεν είναι το αληθινό όπλο. Δυστυχώς όμως τα ευρήματα που υπάρχουν για αυτούς οι οποίοι επινόησαν την προσκόμιση ενός ψεύτικου όπλου, του μη αληθινού όπλου, τα ευρήματα που υπάρχουν στον τόπο του συμβάντος δεν αφήνουν κανένα περιθώριο από το να καταλύσουν πέρα ως πέρα το ψεύτικο και να διαψεύσουν δηλαδή αυτό το ψεύτικο αποδεικτικό μέσο. Υπάρχει ζευγάρι Καλλικά και Βολίδας από την πραγματογνωμοσύνη που έχει ήδη διενεργήσει υποδιεύσεις ασφαλείας, αλλά δεν τα ξέρουν αυτά και κάνε του κεφαλιού τους. Το οποίο ζευγάρι Κάλικα και Βολίδα προέρχεται από συγκεκριμένο φυσίγγιο διαμετρήματος 9x19, σας το λέω και συγκεκριμένα, άσχετου με το διαμέτρημα των φυσιγγίων που έχει παίξει το δικό μας όπλο. Τέλος, αναφερόμενος και στο θέμα των αυτοπτών μαρτύρων, ο κύριος Βέρας είπε χαρακτηριστικά πως ο εντολέας του ζητά από τους ανθρώπους που ήταν μπροστά στα γεγονότα να ανοίξουν τα στόματά τους. Αν κάποιοι ήταν εκεί γύρω πράγματι, ας πούν αυτοί οι άνθρωποι, ας μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι και να πούν πραγματικά τι συνέβη.